Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι εκπομπή επίκαιρα που καλεσμένο για τη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αναδάν, θεολόγο. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή που κάνατε στην πρόσκληση που σας κάναμε. Το θέμα μας το σημερινό είναι το εξής, είναι η εποχή, είναι η νέα εποχή. Μας διορθώνει ο κύριος Κώστας εδώ πέρα, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά τα θέματα. Και νεοπαγανισμός και οικουμενισμός. Λοιπόν, αυτά τα τρία θέματα σήμερα θα αναλύσουμε και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσατε να μας πείτε με δύο λόγια, κύριε Αδάμ, για τη νέα εποχή που τόση διαφήμιση γίνεται. Η νέα εποχή έκανε το ξεκίνημά της το 1975. Η πρώτη που ξεκίνησε αυτό το κίνημα ήταν μία αποκρυφίστρια που έχει πεθάνει βέβαια τώρα, αλλά πρόκειται για μία δεδηλωμένη εχθρό της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού. Αυτή έδωσε σε μαθητάς της την άδεια να βγουν και να διαδώσουν τη διδασκαλία της μέσα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους, του 1975, οι οπαδοί και συνεπώς μαθητές της νέας εποχής άρχισαν το έργο τους. Διάδοχος της Ντέιλι ήταν μία άλλη, η Έλενα Μπλαβάσκη, που ίδρυσε μία και αυτή εταιρεία που είχε σαν σύμβολο το Θεός και Όφης, θεοσοφική εταιρεία. Αυτή αποκαλούσε το σατανά πραγματικό δημιουργό και ευεργέτη της ανθρωπότητος. Σήμερα κάποιοι κύκλοι της νέας εποχής μιλούν για εκείνα τα οποία πρόκειται να πραγματοποιήσουν και έχουν ήδη αρχίσει αυτό το έργο τους. Ποιους σκοπούς θέτει και ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η νέα εποχή? Η νέα εποχή ή μάλλον κάποιοι κύκλοι της νέας εποχής μιλούν για το σχέδιο για μία νέα παγκόσμια τάξη, η οποία θα περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα, ένα παγκόσμιο φόρο και μια διεθνή αρχή που θα ελέγχει το παγκόσμιο απόθεμα τροφίμων και τα συστήματα μεταφοράς. Ανάμεσα στους εσωτερικούς κύκλους της νέας εποχής διδάσκεται ότι πρέπει να περάσουμε από μαζικές πλανητικές μοιήσεις. Γιατί έτσι θα γίνει η πραγματοποίηση του σχεδίου. Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Κρέμ, ακόλουθο των πρωτοπόρων αποκρυφιστών, οι αναζωογονημένες χριστιανικές εκκλησίες. Και τι εννοεί με αυτό, τα λέει αναζωογονημένες, είναι θρησκείες που θα μπουν μέσα στο κλαμπ εκείνο και θα έχουν πάρει τα μηνύματα από την εταιρεία και θα έχουν μοιηθεί μέσα στο σύστημά τους
οπότε θα είναι κατά την κρίση τους αναζωογονημένες χριστιανικές θρησκείες. Ποια είναι η αρχή και πού έχει την έδρα της? Η αρχή έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει δηλώσει ότι όσοι θα μπαίνουν μέσα σε αυτό το σύστημα θα κάνουν μοιήσεις, ένα τρόπο διδαχής και αποδοχής και πιστεύω στη δική τους ασκαλία. Αυτές οι μοιήσεις ονομάζονται μοιήσεις πλανητικής πρωτοβουλίας. Πλανητικής πρωτοβουλίας, καταλαβαίνετε και από το τίτλο πλανητικής, αφορούν γενικά όλο τον κόσμο. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τον τελικό στόχο τους? Λοιπόν, ο στόχος, λένε, ο αιωσφόρος, ο άρχοντας των δαιμόνων, εργάζεται μέσα στον καθένα μας για να μας φέρει στην πληρότητα, καθώς κινούμεθα μέσα στη νέα εποχή. Καθένας από μας έχει κάποια εξέλιξη μέχρι που καταλήγει σε τελικό στόχο. Ο στόχος τους είναι μια παγκόσμια αποταγή σε ένα παγκόσμιο σύστημα, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Μάλιστα. Ποιοι προετοιμάζουν τελικά αυτή την επικράτηση παγούδι του Αντιχρίστου? Την προετοιμάζουν τώρα, είναι αληθές αυτό ή απλά έτσι για να ακούγεται και ο κόσμος να ασχολείται με άλλα πράγματα? Πριν από αιώνες είχαν ξεκινήσει όργανα των Σιωνιστών οι χιλιάστες, οι οποίοι έθεσαν τότε και τώρα και πάντα στόχο να εγκαθιδρύσουν εδώ στη γη μία παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση θα έχει επικεφαλής αυτόν που η Εκκλησία μας και η Αποκάλυψη ονομάζει Αντίχριστο. Σκοπό έχει να έχουν αυτοί οι κύριοι να πείσουν όλους τους ανθρώπους να μπουν μέσα στο σύστημά τους και να γίνει από τον επικεφαλής, όπως αυτοί ονομάζουν Μεσσία, Παύλα Αντίχριστο, να γίνει όλος ο κόσμος ένα, σύμφωνα με το δικό του στόχο και σκοπό. Πότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, γιατί ακούγεται και περί αυτού στην εποχή που ζούμε? Όταν θα έχουν γίνει όλες οι διεργασίες, όλα όσα έχουν σαν μεθόδους, σαν τρόπους, επιδιώξεις, όταν αυτά όλα πραγματοποιηθούν, τότε θα είναι και έτοιμος εκείνος που θα επιβάλλει την παγκόσμια αυτή κυριαρχία. Και επαναλαμβάνω ότι το πρόσωπο εκείνο που θα αναλάβει την αρχηγία σε αυτή την παγκόσμια κοινωνία με αρχηγό τον Αντίχριστο θα είναι άνθρωπος που θα έχει μέσα του ενσαρκώσει τον αιωσφόρο, τον διάβολο. Οι χριστιανοί γνωρίζουμε εμείς από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη ότι όταν ρωτήσατε πότε θα είναι εγγύς η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε θα κάνει εκείνος την εμφάνισή του. Και όπως λέει και ο Πάτερ Παΐσιος σε ένα βιβλίο του, οι Εβραίοι, οι οποίοι αυτοί είναι οι σχεδιαστές, μηχανοράφοι
και οι εμπνευστές. Όλο αυτό το σχεδίο τους έχουν συγκεντρώσει, λέγει, όλα τα υλικά, τα καλύτερα από όλο τον κόσμο, ώστε να μεταφέρουν κάποιο τέμενος που είναι στα Ιεροσόλυμα τουρκικό από ένα μέρος άλλο και να καθιδρύσουν εκεί τον Άγιο Σολομόντα. Όταν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε και καθίδρυση του Αντιχρίστου. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν στα χέρια τους και την έμπνευση και το σχέδιο περιλαμβάνουν μέσα στο χώρο τους μία ποικιλία από οργανώσεις, συστήματα, λέσχες που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Άλλες από αυτές είναι θρησκευτικές, άλλες κοινωνικές, άλλες πολιτικές, άλλες επιστημονικές, άλλες φιλοσοφικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές. Όλες αυτές οι οργανώσεις είναι ελεγχόμενες από αυτούς. Η μία βέβαια οργάνωση από την άλλη δράνε εξάρτητα, αλλά όλες έχουν κάποιο κοινό στόχο. Να καταλήξουν σε αυτή την επιβολή της παγκόσμιας επικράτησης του Αντιχρίστου στον κόσμο. Μάλιστα. Γιατί είναι τόση η δύναμη και η εξουσία του Σατανά? Μιλήσατε, κύριε Θανάση, για τη δύναμη του Σατανά και είπατε ότι είναι μεγάλη, είναι τόση, μάλιστα είπατε. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά όπου χώρος παραχωρείται στον Αντίχριστο και στα όργανά του, γίνεται εκεί εγκατάσταση όλων των στρατευμάτων Σατανά, χάνεται εντελώς η δύναμη εκείνου που παραχωρεί θέση στο διάβολο και υπερισχύει η δύναμη Σατανά. Και επειδή η κοινωνία στο πιο μεγάλο ποσοστό έχει κάνει αυτή την παραχώρηση και έχει παραδοθεί, όχι βέβαια κυριολεκτικά, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό στη δύναμη Σατανά, γι' αυτό εκείνος κάνει ό,τι θέλει και φαίνεται ότι έχει δύναμη μόνο σε εκείνους που έχουν παραδοθεί. Μάλιστα. Θα πρέπει να τονίσουμε, αφού μιλήσαμε για παράδοση ενός μεγάλου κομματιού του κόσμου στα χέρια του Σατανά, θα πρέπει να πούμε ότι ο τύραννος εκείνος, άνθρωπος με ενσάρκωση Σατανά, θα εμφανιστεί σαν σωτήρας ανθρωπότητας. Ίσως μετά από κάποιο παγκόσμιο πολιτικό χάος. Θα παρουσιάσει η κοινωνία χάος πολιτικό και σε αυτό το χάος που θα είναι κατά έναν τρόπο θα φαίνονται αποδυναμωμένες οι κυβερνήσεις, θα έρθει εκείνος και θα επιβάλλει τη δική του δύναμη. Αυτό μπορεί να το υπολογίσει, συγγνώμη σας διακόπτω, κανείς μπορεί να το υπολογίσει και να πει με ημερομηνία ότι θα έρθει την τάδε ημέρα ο Αντίχριστος, θα γίνει τάδε ημέρα αυτό, γιατί υπάρχουν και μερικοί κατά καιρούς που βγαίνουν. Αυτό είναι εφικτό να γίνει? Πρέπει να πιστεύει ο κόσμος αυτούς που δίνουν ημερομηνίες και ημέρες? Μία έτσι παράκληση μάλλον, συγγνώμη. Μία τακτή ημερομηνία δεν μπορεί συγκεκριμένα να οριστεί την τάδε ημερομηνία, το τάδε χρόνο. Όμως, κατά τα φαινόμενα, τα σημάδια που φαίνονται, ναι, σαφώς, ο χρόνος πλησιάζει ο χρόνο με το χρόνο. Σαφώς. Είπα και επαναλαμβάνω, θα παρουσιαστεί μάλλον παγκόσμιο κυβερνητικό χάος. Και τότε θα κάνει την εμφάνισή του ο Αντίχριστος.
ρωτούν μερικοί και απορούν. Γιατί γίνεται παράδοση στο σατανά? Γιατί κυριαρχεί στον κόσμο μία απιστία, μία παρανομία ανθρώπων σε μεγάλο μέγεθος και μία διαφορία από συναισθήματα ανθρωπιάς. Όλα αυτά είναι δεδομένα που εύκολα, πάρα πολύ εύκολα τα επιλαμβάνεται ο ίδιος ο αιωσφόρος και εύκολα επιβάλλει τη δική του τάξη και τη δική του πραγματικότητα. Θα ήθελα να πω ακόμη ότι η ανθρωπότητα ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν έπαθε τόση διαστροφή, τόση αποπλάνηση, τόσο αποπροσανατολισμό στην οντότητα και στην προσωπικότητά της. Αμαρτία και αμαρτωλότης πάντοτε υπήρχαν και ιδίως το έγκλημα εκδηλωνόταν σε αγριότερη μορφή, ίσως άλλοτε, πλην όμως όχι γενικά, αλλά μεμονωμένα άτομα και μάλλον κρυφά. Σωστά. Τώρα, σε αυτό έγκυται η τραγικότητα και η διαστροφή. Στη γενίκευση του κακού. Γίνεται από όλους. Δεν γίνεται από ένα μεμονωμένα ή κρυφά. Ή έχει μια μορφή γενική το κακό. Σε όλη την ανθρωπότητα. Και εγκυμάται, ναι, είναι γενικό κακό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανεδέστατα και ανέσχυντα προβάλλεται. Έχουμε και προβολή. Για να γίνει μίμηση. Για να γίνει μίμηση. Ναρκωτικό είναι, έγκλημα είναι, ληστεία είναι, απάτη είναι, προβάλλεται έντεγνα μέσα στο φως, μέσα στην εικόνα, μέσα στην ομορφιά, ώστε να γίνεται μία έλξη τεραστίας μορφής και να έχει από εκεί και πέρα τη μίμηση από τους νέους. Μιλάτε για έλξη του κακού τώρα, κανονική έλξη προς το κακό. Ναι. Έλξη του κακού. Παρουσιάζεται αυτή η ανεδέστατη κακότητα του κόσμου και διαστροφή σαν να είναι φυσική τάξη, σαν να είναι νόμος της φύσεως. Και βλέπει ο νέος, βλέπει το παιδί και αντιγράφει και λέει αυτή είναι η φυσική κατάσταση. Μάλιστα. Και όχι η ηθική τάξη, όχι το καλό, όχι η αρετή, ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε η θρησκεία. Αυτό που προβάλλει τηλεόραση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να πούμε και ένα παραδειγματάκι της καθημερινότητάς μας. Κάθεται ο απλός ο Έλληνας με την οικογένειά του στο σπίτι του ή όποιος Έλληνας ή Ελληνίδα θέλει στο σπίτι του. Ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει. Και βλέπει, ας πούμε, ένα φόνο να γίνεται. Ενώ τρώει, ας πούμε, μια πίτσα και μια κοκακόλα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Και αλλάζει μετά, κάνει ένα ζάπινγκ, δηλαδή αλλάζει κανάλι, όπως λέμε, την οπτική ορολογία. Αλλάζει κανάλι, πάει σε άλλο πάλι μετά σε μια απάτη, πάλι σαν να μην τρέχει τίποτα και όλα πάνε καλά. Αυτό εννοείται δηλαδή, σαν μια φυσική τάξη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αντίδραση από το λαό. Μάλιστα. Σου λέει, έτσι τα έφτιαξε ο Θεός. Και από εκεί και πέρα είναι, ανοίγουμε κατηγορητήριο και βλαστημάμε κατά του Θεού που τα έπαιξε λίγαν καλός, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δυστυχώς. Ναι, αλλά πώς όμως οδηγήθηκε η ανθρωπότητα σε αυτή την ανέσχυντη και ανεδή προβολή του κακού? Κάτι πρέπει να προϋπήρχε, δεν μπορεί έτσι ξαφνικά όλα αυτά να γίνονται. Μάλιστα. Μια περίοδο γύρω στο 1860-1870 μετά Χριστόν, οι άνθρωποι πίστευσαν ότι με τη γνώση μπορούν να οδηγηθούν σε έναν παράδεισο. Μάλιστα. Παράδεισο βέβαια επί της γης. Κατά αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά οδηγήθηκαν στη θεοποίηση της γνώσης. Κατέβασαν τον Θεό από ψηλά και είπαν πάνω η γνώση, ακόρθης γνώσης, απελευθερώνεται ο άνθρωπος, είναι ελεύθερος, ζει άνετα
φτιάχνει το δικό του παράδεισο. Και στη συνέχεια ήρθε ένα κίνημα μετά από αυτό το ρεύμα της γνώσης, ένα κίνημα που έφερε το όνομα ουμανισμός. 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 Δηλαδή πρόβαλε τον άνθρωπο, αλλά κυρίως το ελιστικό μέρος του. Τόνισε την ύλη, αφαίρεσε εσωτερικά το πνεύμα και συνεργάστηκε γνώση και ουμανισμός και οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Έχουμε λοιπόν συνεργασία γνώσης και ουμανισμού. Γιατί αν όντως αυτά τα δύο στοιχεία ήταν ικανά να δημιουργήσουν στον άνθρωπο παράδεισο και να ζει όμορφα στη γη, θα έπρεπε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μα τώρα μιλήσαμε προηγουμένως για κάποια τραγικότητα, για κάποια ανεδέστατη προκλητικότητα του κακού. Ακριβώς. Και για όρια ακόμα. Και ακόμα έχουμε φτάσει να βλέπουμε ζωντανούς νέους πεθαμένους. Πού είναι η γνώση, πού είναι ο ανθρωπισμός να φτιάξουν τον άνθρωπο. Επομένως, στάθηκαν αυτά τα δύο κινήματα της γνώσης και του ανθρωπισμού αδύνατα να διαμορφώσουν χαρακτήρα, συνείδηση στον άνθρωπο, ώστε να είναι άνθρωπος. Γιατί άμα είναι άνθρωπος, λέγανε οι αρχαίοι, ως χαρί ενέστα άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή. Δηλαδή, πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος, όταν είναι άνθρωπος. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αφού η γνώση Θεός, μάλιστα, αφού ο ουμανισμός είναι ο δάσκαλος και αφού ο Θεός έγινε στην πάντα, τον κάναμε στην πάντα, από εκεί πέρα μένει ο άνθρωπος να πράξει τι. Άνθρωπος χωρίς Θεό, στον άνθρωπο αυτό επιτρέπονται όλα. Τα πάντα. Όλα επιτρέπονται. Και εκεί βαίνει ακόμη ο άνθρωπος. Δεν θέλει να καταλάβει ότι οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Και δεν ψάχνει να βρει πού θα στηριχθεί για να προσανατολιστεί, για να φτιάξει το χαρακτήρα του και τον εαυτό του. Εσείς λέτε ότι μόνο στο Θεό μπορεί να στηριχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βρει τον προσανατολισμό του. Όχι μόνο. Πρώτα στο Θεό. Πρώτα στο Θεό. Και στη συνέχεια μαζί αντάμα και τα δύο και η γνώση. Μάλιστα. Γιατί η γνώση είναι δώρο Θεού. Η επιστήμη είναι δώρο Θεού. Κύριος δέδωκεν ανθρώπης επιστήμη, λέει η Αγία Γραφή, ότι έχει δώσει ο Θεός την επιστήμη στους ανθρώπους. Μάλιστα. Και μάλιστα αλλού λέει, σου έδωσε το γιατρό, πήρε το γιατρό να σε κάνει καλά. Το λέει η Αγία Γραφή μέσα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στο Θεό και στην επιστήμη. Αντίθετα, σε εκείνους που αγνοούν τη Γραφή, σε εκείνους φαίνεται ότι είναι απόν ο Θεός από την επιστήμη. Καταλάβατε. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι, λίγο να πω κάτι, οι οποίοι μάλλον μπορούν να μας πούν ότι ναι, εγώ θέλω να κάνω τη ζωή μου, να βοηθήσω τους ανθρώπους, να βοηθήσω τους πάντες, αλλά δεν θέλω να πιστεύω σε Θεό. Αυτό είναι και τους βλέπουν μερικοί άλλοι άνθρωποι, ενώ περνάνε μια ζωή κανονική, είτε κοιμούνται εκείνος, πεθαίνουν που λέμε, και το παίρνουν παραδείγματα και από αυτούς και σου λέμε, αυτός δεν έπαθε τίποτα στη ζωή του, ας πούμε. Έφαγε, γλέντισε και βοήθησε και κόσμο. Και όλα καλά. Δεν πιστεύει σε Θεό και καλά. Τι μας λέτε εσείς τώρα, θα πει κάποιος, θα πούν κάποιοι. Μειοψηφία βέβαια αυτή, αλλά θα το πούν και αυτοί. Έχουμε να απαντήσουμε. Το θέμα δεν έπαθε τίποτα. Δεν μας λέει τίποτα. Γιατί και ανάμεσα σε εκείνους που είναι άπιστοι, όχι άθεοι, μην ισχυριστείτε ότι υπάρχουν άθεοι στον κόσμο. Και σε εκείνους που πιστεύουν στο Θεό και έχουν συνείδηση, μπορεί να συναντήσει κανείς και στη μία παράδοξη και στην άλλη ανθρώπους που φεύγουν χωρίς να πάθουν τίποτα, αλλά και αντιστρόφως και στις δύο παρατάξεις μπορεί να δει και ανθρώπους που παθαίνουν και στη μία και στην άλλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απόν ο Θεός. Όχι, κάθε άλλο. Ο Θεός είναι παρόν, αλλά δεν είναι δημαγωγός, δεν είναι στρατοκράτης, δεν είναι τύραννος. Έκανες το κακό να έρθει να σε πελεκίσει. Σου έχει δώσει ελευθερία, την οποία σέβεται απόλυτα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα είσαι υπεύθυνος για ό,τι κάνεις. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την ανέσχυτη προβουλεύτη του κακού, έχει σχέση με τον νεοπαγανισμό που είπαμε εξ αρχής, που είναι μέρος του θέματος μας, και τι είναι αυτό το νεοπαγανισμός, θα ακούει κάποιος. Έχει τώρα μερικά χρόνια. Μάλιστα. Παρουσιαστεί ένα ψεύτο κίνημα
που προβάλλει έντονα, αλλά ύπουλα όμως, δεν υπάρχει ειλικρίνεια στη μέση. Αγάπη δήθεν στην προγονική παράδοση, στους αρχαίους Έλληνας και στα δικά τους έργα. Στους αρχαιολάτρες. Είναι αρχαιολάτρες. Αυτοί φτάνουν στο σημείο να γκρεμίζουν τη θρησκεία, να στρέφουν αντίον του Χριστού και να λένε είναι Εβραίος, γιατί δεν πιστεύουμε σε εκείνον. Ενώ εμείς έχουμε, ορίστε, παράδοση. Βεβαίως. Και μπαίνουν, μάλιστα, βοηθούμε και από τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης. Βοηθούμενος ο νεοπαγανισμός. Βοηθούνται. Αυτοί λοιπόν παρουσιάζονται σαν αρχαιολάτρες. Και λένε, ιδού χιλιάδες χρόνια πριν οι προγονείς μας έστησαν Παρθενώνα και να ήρθε ο χριστιανισμός να θέσει κάτω από αυτόν την αρχαία θρησκεία, τα έργα τέχνης, κόπτονται για τα έργα τέχνης. Μη μας πειράξετε εκεί, μας πειράξετε το άλλο, λες και οι χριστιανοί ή ο χριστιανισμός με τους ανθρώπους του, τους παδούς του, είναι κατά της τέχνης, που η τέχνη είναι δημιούργημα του Θεού. Οι νεοπαγανιστές λοιπόν έχουν σχέση με τους προηγούμενους, με τους ανθρώπους της νέας εποχής. Είναι συνεργαζόμενα σωματεία. Συγκρινούν τα δοχεία, είναι. Είναι, αλλά δεν φαίνονται, δρούν, είπα προηγουμένως, μεμονωμένα. Μάλιστα. Αλλά συνεργάζονται χωρίς να φαίνονται. Συνεργάζονται χωρίς να φαίνονται. Το τονίζω άλλη μια φορά. Μάλιστα αυτό το σημείο να λένε δεν χρειάζεται το Βυζάντιο. Και αυτό ακόμη το Βυζάντιο το αποκόπτουν. Και δεν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι ότι οδηγηθήκαμε από τον Παρθενώνα στην Αγία Σοφιά, που είναι αριστούργημα τέχνης και που δεν στράφηκε κανείς εναντίον του Παρθενώνα από εκείνους που έφτιαξαν την Αγία Σοφιά, δεν μίλησε κανείς εις βάρος του Παρθενώνα. Όντως είναι πραγματικό. Έτσι οι πρόγονοι μας πίστευαν, έτσι απέδωσαν, σεβόμαστε τι πίστευαν οι πρόγονοι, πλην όμως δεν ήταν η αλήθεια. Γιατί αν ήταν η αλήθεια θα είχε επικρατήσει τον κόσμο. Αλλά και δεν ενοχλούσαν όμως τους άλλους, εκεί που θέλανε να πιστεύουν αυτοί, έστω και άπιστοι, δεν τους ενοχλούσαν με μανία να τους επιβάλλουν αυτό πρέπει να γίνει. Ούτε και οι άλλοι, οι παγανιστές της τότε εποχής, να προσπαθούν να επιβάλλουν στους χριστιανούς ορθόδοξους πάλι τη γνώμη τους. Όχι, αυτά. Όχι, έχουμε φαινόμενα τέτοια. Έχουμε φαινόμενα. Ή μήπως τώρα εντάσσετε στο γενικό κακό. Όχι, δεν σχετίσουμε εκείνα με τα τούτα. Δεν έχουν καμία σχέση. Τότε δεν υπήρχε γνώση που υπάρχει σήμερα. Τότε βασίλευε σκοτάδι, το σκοτάδι της ιδωλολατρίας. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν ολίγοι που ήσαν οι άρχοντες και οι πολλοί που ήσαν δούλοι. Και επειδή το συμφέρον τους επέβαλε να υπάρχει δουλειά και να είναι αυτοί αφεντικά, λέγανε το θέλουν οι θεοί. Γεννήθηκες δούλος. Αυτή είναι η δική σου καταγωγή. Να είσαι δούλος πάντα. Μήπως κάτι ανάλογο πάει να γίνει και τώρα όμως. Όχι. Να ξανάρθει αυτή η εποχή. Το θέμα της δουλειάς. Δεν θα έλεγα έτσι τόσο χειροπιαστά. Λέτε, γιατί και αφεντικά τόσο τότε και τώρα το υπάρχουν. Ίδιο. Υπάρχουν. Και τώρα υπάρχουν. Γίνεται, αλλά μόνο που δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και μας εκμεταλλεύονται. Ναι, γιατί είναι χειρότερα. Γιατί μας βάζουν μέσα στο συμφέρον. Και εμάς, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Μας βάζει το συμφέρον και εμάς. Είμαστε και εμείς του συμφέροντος, του εαυτούλη μας. Και από εκεί και πέρα, ας μην μιλάμε. Και εγώ θα μιλήσω, λέει ο άλλος. Γιατί να μιλήσω ο άλλος τη στιγμή που τρώει καλά, πίνει καλά, βλέπει θεάματα. Εντάξει, με καλά περνάω, σου λέει. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο χριστιανισμό. Μάλιστα. Μέσα στο χριστιανισμό βλέπει κανείς ξεκάθαρα πού μας πάνε. Πού μας πάνε ξεκάθαρα. Θα ήθελα να πω
ότι και στη νέα εποχή και στο νεοπαγανισμό προσπαθούν να εισαγάγουν οι πρώτοι οι οπαδοί των κινημάτων αυτών και αδιάφορους χριστιανούς, λέγοντας ότι, ξέρεις, εμείς δεν σε απαγορεύουμε να είσαι χριστιανός. Μπορεί να είσαι χριστιανός και να είσαι και μέσα σε εμάς. Όπως το ίδιο συμβαίνει και μέσα στους Μασόνους. Και μέσα στο Ρόταρι. Μάλιστα. Λένε και εμείς χριστιανοί είμαστε. Δεν είμαστε μη χριστιανοί. Οπότε μπαίνουν μέσα εκεί και από εκεί και πέρα αυτοί κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Γίνονται όργανα εκτελεστικά κατά του χριστιανισμού στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε και ότι όλοι οι χιλιαστοί που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα ήσαν βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και επειδή ήσαν αδιάφοροι και δεν τους ενδιέφερε για τίποτα, εύκολα λοιπόν αγρέφθηκαν και οδηγήθηκαν στο χιλιαστικό πεδίο και στράφηκαν αντίον του χριστιανισμού. Δηλαδή αυτούς τους Έλληνες μπορούμε να τους ονομάσουμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω, και προδότες της Ορθοδοξίας. Βεβαίως οι χιλιαστοί είναι και προδότες. Και γενικά όποιος. Όχι μόνο της Ορθοδοξίας, αλλά και της Ελλάδας, θα λέγαμε. Και της Ελλάδας, διότι ναι. Δεν παίρνουν στο στράτευμα όπως όλοι οι Έλληνες υποχρεούνται, δεν πιάνουν όπλο. Αυτό ισχύει, νομίζω, έτσι. Ναι, βεβαίως, μέχρι σήμερα και πάντοτε. Δεν παίρνουν όπλα. Αυτοί δεν θέλουν να σκοτώσουν, δήθεν λένε. Μήπως θα πάρουν όπλα για αυτούς, για να σώσουν τη δικιά τους βόλεψη, όμως. Ρωτάω τώρα εγώ στο. Εντάξει, να μην ανοίξουμε το θέμα αυτό με αυτούς. Όχι, όχι, μπορούμε αυτό το πράγμα να το πούμε ως εξής. Όταν κάποια στιγμή θα έρθει ο μεγάλος τύρανος, τι θα γίνει, ποιος θα την πληρώσει. Όταν δηλαδή επιβάλλει τη δύναμή του ο Αντίχριστος, που θα είναι άνθρωπος, είπαμε, τύρανος, δικτάτορας. Όμως δεν θα πειράξει τους οπαδούς του για 3,5 χρόνια. Θα πειράξει εκείνους που θα έχουν σταθερή την πίστη στον Χριστό. Αυτοί θα περάσουν και μαρτύριο, δεν θα έχουν να φάνε. Βεβαίως. Αφού μιλήσαμε προηγουμένως, είπαμε παγκόσμιο σύστημα φόρου, παγκόσμιο σύστημα διακίνησης τροφίμων. Με την κάρτα θα πας να ψωνίζεις και η κάρτα θα έχει το δικό τους έμβλημα και σήμα. Δεν αποδέχεσαι αυτά που θα σου λένε, δεν θα έχεις να φας. Αυτό με τα νούμερα και κάρτα που ξέρουμε όλοι. Αλλά θα σου πούνε. Ή αποδέχεσαι το δικό μας σύστημα και αρνείσαι τον Χριστό, εκεί φτάσαμε στο ακραίο σημείο, οπότε έχουμε επιβολή του Αντιχρίστου, πέρα για πέρα, και έχεις να φας. Ή δεν έχεις να φας γιατί πιστεύεις στον Χριστό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το δίλημα. Δηλαδή έφτασε ο άνθρωπος να είναι νούμερο όπως ήταν παλιά φυλακισμένοι, ναι. Έτσι θα γίνουμε. Θυμάμαι εγώ, συγγνώμη, στην γειτονιά του λέγαμε για πλάκα, αρέσει, νούμερο είσαι, λέγαμε. Και τώρα βλέπω ότι γίνεται πραγματικότητα. Τελικά θα γίνουμε νούμερο όλοι. Νούμερα κανονικά. Θέλω να πω, ναι, νούμερα, άλλοι μεν πραγματικά, άλλοι δεν φαινομενικά. Άλλοι φαινομενικά, σαφώς. Λοιπόν, και θα πω και θα απαντήσω πάνω σε αυτό. Κυκλοφορούμε με κάρτες σήμερα. Τη στιγμή αυτή δεν έχει επιβληθεί η αναγκαστική χρησιμοποίηση της κάρτας για να αγοράσει τρόφιμα. Όχι ακόμα. Οπότε να σου γίνει άρση της τροφής ή της κάρτας. Και δεν φτάσει, ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε θα είμαστε όσοι θα έχουν αυτό το σύστημα, είναι ενταγμένοι στη νέα εποχή, είναι ενταγμένοι στην κατάσταση καινούρια, είναι ενταγμένοι στον Αντίχριστο. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όχι απλώς νούμερα, και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω θα είναι. Να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Αν υπάρχει δίλημα ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό, μάλιστα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι τα γράμματα, είπαμε πριν και εγωρευόμενος, τα έδωσε ο Θεός. Βεβαίως. Τους αρχαίους Έλληνες, Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλους, σε ό,τι άφησαν, ποτέ δεν απαγόρευσε ο χριστιανισμός να μελετηθούν. Μάλιστα, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι άφησαν χρήσιμα πράγματα οι προγονείς μας και αυτά τα χρήσιμα πρέπει να τα μελετήσουμε. Μάλιστα.
όπως σαν άνθρωποι άφησαν και επιβλαβή και επιζήμια. Αυτά τα μελετάμε και τα κάνουμε στην πάντα, αφού δεν είναι χρήσιμα, μάλιστα επιζήμια, τα δε άλλα τα παίρνουμε, τα μελετάμε και τα εφαρμόζουμε. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Βασίλειος επάνω σε αυτό. Λέει ότι εσύ που μελετάς τους αρχαίους Έλληνες, μιμήσου τη μέλισσα, η οποία μέλισσα πάει από λουλούδι σε λουλούδι και παίρνει τον νέκταρ και το κάνει μέλι. Και εσύ, σε ό,τι μοιάζει με το λουλούδι από αυτά που έγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα συγγράμματα, πάρτο, είναι νέκταρ, κάνε το μέλι. Το άλλο που δεν είναι χρήσιμο, επαναλαμβάνω, πέταξε το. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αντιπαλότητα ανάμεσα σε ό,τι άφησαν πνευματικό οι αρχαίοι Έλληνες, ορθό, σωστό, ηθικό, τίμιο, και τον χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το ορθό, τίμιο κτλ. Είναι του Θεού δώρο. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό ο χριστιανισμός, και σε κάποιο άλλο θέλω να πάω. Βεβαίως. Ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός συνεργάστηκαν. Τον πρόβαλα μάλιστα και οι αγωνιστές του 21. Ο Μακρυγιάννης το ξεκαθαρίζει. Λέγει, πρέπει να μυρίζουμε Ελλάδα και Χριστό για να φτάσουμε σε εκείνο που θέλουμε, στην ελευθερία. Χωρίς εκείνα τα δύο δεν υπάρχει, δεν παίρνουμε ελευθερία. Και ο Κολοκοτρώνης το είπε. Λέει, για την πίστη του Χριστού, την Αγία και την πατρίδα, την ελευθερία. Άρα είναι συνεργαζόμενα, δεν είναι διστάμενα παιδεία το ένα από το άλλο. Όχι. Όπως θέλουν να παρουσιάσουν μερικοί νεοπαγανιστές, κάτω ο Χριστός και πάνω η αρχαιολατρεία και πάνω λέει δίθεν ο αρχαίος ελληνισμός. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Ακριβώς όπως τα ακούτε, κύριε Βασίλη. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι είτε αυτό λέγεται νέα εποχή, είτε λέγεται νεοπαγανισμός, είτε λέγεται οικουμενισμός, για τον οποίο δεν μιλήσαμε. Και ο οικουμενισμός, να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ναι. Είναι και αυτό ένα κίνημα, που μαζί με τα άλλα κίνηματα τα δύο, είναι αδέρφια. Αδέρφια, ο οικουμενισμός είναι αδελφός των δύο άλλων κινημάτων, του νεοπαγανισμού και της νέας εποχής. Ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Μέσα στον οικουμενισμό υπάρχουν όλες οι θρησκείες του κόσμου. Και γίνεται ακόμα και ο σατανισμός, θεωρείται στον οικουμενισμό μέσα, ίση με τον χριστιανισμό. Με αυτό είναι εδώ γίνεται πια όχι μόνο ισοπαίδες, η αχυρότερη βλαστημία σε βάρος του χριστιανισμού. Βεβαίως. Συνεργάζονται όλοι αυτοί μεταξύ τους, αλλά δεν πάει ο συνειδητός χριστιανός, ούτε συνειδητός ιερέας, ούτε συνειδητός αρχιερέας. Πάει εκείνος που δεν αγαπάει Χριστό, που πουλάει τον εαυτό του για μια θέση. Εκείνος θα πάει για να πει, και εγώ είμαι αδερφός μαζί με εκείνους, ζητάμε την ειρήνη του κόσμου, ζητάμε την αγάπη στον κόσμο, ζητάμε να φέρουμε τα καλά στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο ή πουλάει εισβάλλει, μα δεν γίνεται αυτό. Αλλά πάει με αυτόν τον τρόπο να πολεμήσει την Ορθοδοξία. Αυτό όμως που λέτε δεν γίνεται με την έννοια. Μάλλον το κάνουν αυτοί, λέω, δεν γίνεται, δεν βγαίνει, γιατί οι σατανιστές, από τη στιγμή που κάνουν πράξεις και κάνουν ανθρωποθυσία, πώς τους δέχονται αυτοί όλες οι άλλες θρησκείες από τη στιγμή που κάνουν έγκλημα? Θα μιλήσουν για ειρήνη και θα είναι μέσα στις τάξεις των άνθρωπων? Δεν είναι λίγο περίεργο? Δεν είναι. Πόσο ισοπαίδωση? Ναι, καθόλου περίεργο. Άρα και οι υπόλοιποι, μήπως τελικά όλοι αυτοί στηρίζουν τον σατανισμό στην ουσία? Θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό, για να καταλαβαίνομαστε. Λίγο. Στις θέσεις που είναι κλειδιά, διευθυντικές θέσεις, και στην Εκκλησία, προσπαθούν να προωθούν ανθρώπους δικούς τους. Μάλιστα. Εξωτερικά λοιπόν, είμαι επίσκοπος, χριστιανός, εσωτερικά είμαι λίγος. Για πώς άλλωστε θα επιτύχουν σκοπούς?
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει τίμιος άνθρωπος, υπάρχει θετικός άνθρωπος που να πουλάει τη ψυχή του στο διάβολο για μια θέση. Ακριβώς. Εδώ έχουμε αιώνες ολόκληρους, μέσω οποίους βλέπουμε να χύνεται αίμα άφθονο, χριστιανικό αίμα άφθονο, επειδή πρότειναν στους χριστιανούς της εποχής των διωγμών κάποια θέση, κάποιο αξίωμα, κάποια καλοπέραση, και αυτοί αρνούνταν να δεχθούν οποιαδήποτε προσφορά μόνο και μόνο για να πιστέψουν στον Χριστό. Και θυσίαζαν τον εαυτό τους. Τέτοια παραδείγματα θα έχουμε. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στιγμή και ποιος ο χρόνος αυτός που θα έχει εκκλησία νεομάρτυρες μετά τον 20ο αιώνα. Πάντως θα έχει εκκλησία, το λένε οι γραφές. Κάτι θα γίνει. Θα έχουμε και μάλιστα μαρτύριο χειρότερο από εκείνο που πέρασαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι, γιατί όπως είπατε πριν, τα σημάδια δείχνουν ότι κάτι θα εκεί πάει η δουλειά. Άλλωστε έχει προφητευτεί αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι όπως πάμε σαν χώρα, καταρχάς σαν Έλληνες, έτσι όπως πηγαίνουμε, έχω την εντύπωση ότι θα διαλυθούμε εάν δεν γυρίσουμε στο Χριστό, στην Ορθόδοξη πίστη μας. Και πατριώτες σαφώς να είμεθα και είμεθα πάντα, και να αφήσουν οι προδότες, οι ανθέλληνες, αυτά που λένε, και να γυρίσουν και να κάτσουν φρόνημα και να δούμε τι θα κάνουμε σαν Έλληνες, χριστιανοί με τον Χριστό, πάντα μπροστά, να πάμε μπροστά. Εγώ ως νέος που είμαι, βλέπω δύσκολα χρόνια έρχονται, να μην πω και μήνες, να μην πω και ημέρες. Δεν μπορούμε να φτάσουμε να μην το φτάνουμε, να μην φτάσουμε σαν μερικούς τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν πρέπει να δίνουμε ημερομηνίες. Αλλά τα σημάδια όμως, όλα αυτά που γίνονται, σημαίνει πως κάτι μεγάλο θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό, αλλά. Κακό, κακό. Εγώ θέλω να πω, θέλω να πω το εξής. Δυστυχώς. Ότι εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι ο κάθε πιστός σε όποιο πόστο βρίσκεται, σε όποιο πόστο, δεν μιλάμε μόνο εκκλησιαστικό αλλά και κοινωνικό πόστο, είναι ένα φως που φωτίζει. Εάν πάψει αυτό το φως να φωτίζει, και δυστυχώς σβήνουν όσο πάνε τα φώτα, τότε η κοινωνία βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Και πάλι δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, οι οποίες θα σηκώσουν στους ώμους μεγάλο βάρος, αλλά θα έχουν σαν καρπό μεγάλη δόξα, μεγάλα στεφάνια, όπως λέμε. Έτσι. Τότε, γιατί κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει τη δύναμη να σηκώσει μαρτύριο στην πλάτη του εν ονόμα του Χριστού, εάν ο Χριστός που βλέπει την πρόθεση του κάθε πιστού δεν του δώσει τη χάρη ώστε να νιώθει γλύκα στο μαρτύριο, γιατί μιλάμε για γλύκα στο μαρτύριο, δεν αντιμετωπίζονται τα μαρτύρια χωρίς κάποια ουράνια γλύκα και πόνο ανάμεικτο που να καλύπτει γλύκα τον πόνο, ώστε να πηγαίνει χορεύοντας το μαρτύριο ο μάρτυρας. Και επαναλαμβάνω ότι εν ονόματι του μαμονά, βεβαίως, του χρήματος, θα γίνει ό,τι γίνει. Θα πουληθούν συνειδήσεις, θα πουληθούν ψυχές, γιατί δεν μπορεί να αγαπάς και το μαμονά και το Χριστό. Ή το ένα θα μισήσεις και το άλλο θα αγαπήσεις, αλλιώς δεν γίνεται. Θα ήθελα, πριν φτάσουμε στο τέλος, αν έχετε καμιά άλλη ερώτηση, καμιά άλλη απορία, να μου πείτε και μετά να κλείσετε το εσείς το θέμα, όπως νομίζετε. Ναι, έχω μια απορία να κάνω, ότι γιατί, ενώ ο κόσμος, όπως είπατε, έχει τη γνώση, άρα καταλαβαίνει τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται έξω, το κακό που υπάρχει, που επικρατεί, το βλέπει. Ναι. Και τελευταία ο κόσμος αρχίζει και αντιδρά μόνο στα λόγια. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε άλλο, πού θα πάει αυτή η υπόθεση, πού θα πάει, αλλά δεν κατεβαίνει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικός. Δεν κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί?
να διαμαρτυρηθεί, ενώ πρώτα για την πίστη του. Γιατί βλέπει ότι έτσι όπως πάει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα μας τα πάρει όλα. Καμία θρησκεία δεν θα υπάρχει. Δεν αντιδρά αυτό ο Έλληνο Ορθόδοξο Χριστιανό. Δεν κατεβαίνει γι' αυτό στον δρόμο. Γιατί δεν κατεβαίνει, τι έχετε να πείτε επί αυτού. Όλοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όλοι. Εγώ δεν χωρίζω παρατάξει ούτε. Δεν υπάρχει. Και κάποιοι που δεν είναι μιλάμε, και με. Δεν μιλάμε, δεν, καμία σχέση με κοινά δεν έχουμε. Έτσι. Εμείς μιλάμε. Για όλους τους Χριστιανούς αχρωμάτιστα. Αχρωμάτιστα. Έτσι, για να το ακούνε και οι τηλεθεατές μας, για να μην νομίζουν μερικοί ότι. Όχι, εδώ δεν υπάρχει χρώμα. Και μπράβο σας που. Δεν υπάρχει χρώμα. Που το εντοπίζετε. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι ανέφερα προηγουμένως ότι οι Εβραίοι. Έφτιαξαν σχέδια για την υποταγή του κόσμου. Να το προσέξουμε αυτό. Μάλιστα. Ξεκίνησαν στην αρχή με το χιλιάσμο. Εγώ σαν παιδί τότε που έβλεπα να κινούνται από πόλη σε πόλη αραιά αραιά οι χιλιαστές, έλεγα είναι αδύνατο αυτό να πραγματοποιηθεί που κάνουν αυτοί. Μέχρι που σήμερα βλέπω ότι πολλοί χριστιανοί έχουν αλλάξει τάξη και έχουν γίνει χιλιάστε. Διεργασίες, μέθοδοι, τεγνάσματα, ραδιουργίες γίνονται από χρόνια σε βάρος των χριστιανών. Από χρόνια, θα λέγα από το ξεκίνημα του χριστιανισμού. Αλλά και μόλις προηγουμένως είπα ότι η νέα εποχή, που είναι γέννημα των χιλιαστών, θα λέγαμε. Οι χιλιαστές έχουν 2.000 χρόνια ζωή. Οι νέοι νεοποχήτες, που είπα είναι γέννημα αυτών, το 1973 κάνουν το ξεκίνημά τους. Να κάνουν τι? Να αλώσουν ψυχές. Πώς θα αλώσουν τις ψυχές? Πώς θα κάνουν εχμάλωτες τις ψυχές των χριστιανών? Εύκολα. Γιατί λένε σε μια πλειονότητα χριστιανοί, ξέρεις, είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Δεν κάνω κανένα κακό. Και ίσαμε εκεί σταματάνε. Συνείδηση χριστιανού, παρόλο ότι λένε χριστιανοί, δεν έχουν. Η συνείδηση αποκτάται με παιδεία, δηλαδή με αγωγή θρησκευτική που την παίρνεις. Από πού την παίρνεις την αγωγή θρησκευτική? Την παίρνεις από τις εγγραφές, την παίρνεις από τα κηρύγματα που μπορείς να ακούσεις, που ευτυχώς υπάρχουν αίθουσες και πηγαίνουν και ακούνε οι συνειδητοί χριστιανοί, από τον εκκλησιασμό σου, από τακτική εξομολόγηση, μα και από την προσευχή, που η προσευχή σε φέρει σε στενή σχέση με εκείνο που έπλασε τον ουρανό και τη γη και που ο Θεός μέσα από όλα αυτά δεν σε αφήνει άμυρο, δηλαδή χωρίς να γευθείς τίποτα από εκείνα που λέει η Γραφή, είναι αδύνατον. Όχι μόνο γεύεσαι, αλλά και ζεις αυτά που οι άλλοι ακούοντάς το να αναγεννώσουν από τις γραφές ή από τα κηρύγματα λένε ότι είναι θεωρία, όμως ο συνειδητός χριστιανός τα βλέπει πραγματικότητα. Και κάτι ακόμα, και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Όσοι είναι μελετητές της γραφής, ορθόδοξοι χριστιανοί, αποκτούν με τη χάρη του Θεού ένα μάτι ή μάτια, όπως είπε ο Κύριος, με τα οποία βλέπουν όχι κάτω από τη μύτη τους, αλλά πέρα στους αιώνες των αιώνων. Μην ξεχνάμε ότι αληθινά βλέποντες ονομάζονταν οι προφήτες. Στη συνέχεια οι Απόστολοι, συνέχεια οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι έχουν ένα μάτι και βλέπουν πέρα και μιλάνε για γεγονότα που ενώ ζούνε 500 χρόνια πριν,
δηλαδή, μετά. Για 500 χρόνια μετά. Όπως ο Άγιος Κοσμάς τώρα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, πολλά που γίνονται τώρα, που γίνονται τώρα ή που έγιναν, τα προείπες μας τώρα. Αυτοί έχουν μάτι και βλέπουν. Και κάθε χριστιανός, μεγάλη χαρή, τον οπλίζει ο Θεός, κάθε χριστιανό πιστό που έχει καλή διάθεση και λέει εγώ σε αγαπώ Χριστέ, αποκτάει το μάτι, μα δεν θα έχει το μάτι του Αγίου Πατέρατολού, ούτε το μάτι του προφήτη, αλλά τουλάχιστον το μάτι χριστιανικός να ξεχωρίζει τι είναι αυτά που γίνονται γύρω του. Τουλάχιστον να ξεχωρίζει αυτά που γίνονται γύρω του. Αυτό που λέτε τώρα, το λέω εγώ, δωράκι προς τους χιλιαστές. Αυτό το συγκεκριμένο που λέει ο κύριος Αδάμ. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε αυτή τη χάρη να έρθετε στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε και επιφυλάσσομαι να έχουμε και άλλη συνάντηση, να έχουμε και παραπέρα θέματα γύρω από αυτά για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Βεβαίως και θα κάνουμε, ενημερώνουμε, μιας και το ανέφερε ο κύριος Κώστας, θα κάνουμε κύκλους εκπομπών για τη νέα εποχή, τη νέα τάξη, για τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν. Θα τα βλέπουμε πάντα από την θρησκευτική άποψη, γιατί τελικά μάλλον πρέπει να υποψιαζόμαστε ότι όλα αυτά που γίνονται έχουν κατάληξη και θρησκευτική. Εκεί θέλουν να χτυπήσουν. Εκεί είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός. Στόχος είναι ο Χριστός. Και η Ορθοδοξία. Οπότε εμείς όσο μπορούμε θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για τα όσα συμβαίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι χαίρετε.